Λοιπόν, Κωστή, πες μας, Βόλος ΠΑΟΚ, μη μου αρχίσεις εδώ στην τηλεόραση τα φιλικά, έτσι. Εντάξει, κοίταξε. Καλός πολύ Ολυμιός, ανεβασμένος. Κάνει ταχύτητες και πάει σε κόνους, τριπλάρι. Έκανε σε τερφορίσιο γκολ. Δηλαδή, του λέει, όταν κλείνει από αριστερά η σέντρα, θα πέφτεις στα σέντερφορ, θα έρχεσαι δεύτερος. Τον κάνει τέτοια. Έκανε φοβερό γκολ με το κεφάλι. Και το σπουδαιότερο είναι ότι πήρε πέναλτι με τρίπλα. Δηλαδή, μπαίνει στην περιοχή από εξτρέμ, πέφτει στο center back και κερδίζει πέναλτι που πάει να κάνει τρίπλα. Που εγώ τρίπλα τον Λινιό, τον κοροϊδεύω ότι θα κετρακέρδει τους back. Μ' άρεσε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εγώ κρατάω τον Λινιό από αυτό το παιχνίδι και το γεγονός ότι ο Μίσιτς στα χαπ είναι ο αναντικατάστατος, είναι ο καλύτερος, κάνει πιέσεις. Δεν πάρα πολύ γρήγορος, αργό δεν τον λες. Ξέρει μπάλα, σου κάνει σούτα από μέσα απόσταση, έχει βάλει γκολ, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο Μπίσερβαρ δεν αναγκάζεται, Γιάννη, να αρθεί πολλά μέτρα πίσω, όπως ο Φορτούνης παλιότερα που έλεγε ο Νίκος, να πάρει την μπάλα και να κάνει μεγάλες διαδρομές. Είναι κοντά στο Σφιντερσκι και αυτό ήταν και ένας λόγος όπου ο Μπίσερβαρ σε πιο λίγους χώρους πια έκανε και πάσες και μπήκε και μέσα, κάθετες, τρίπλαρε, μπήκε, έκανε δηλαδή ωραία πράγματα και δεν είχε στα καλά του. Ο Στοχ. Το ποιος, ο Στοχ. Ναι. Ο Στοχ, κοίταξε, 7. Όταν βλέπεις τώρα το Στοχ με τη Λαμία και με την και με τον Βόλο, τα γκολ να τα κάνει ο Λιμιός από την άλλη μεριά, τα πέναντι να τα κερδίζει ο Λιμιός. Ο Στοχ τι στο. Πες ρε παιδάκι μου, τρίπλαρε κι εσύ. Όχι απ' έξω. Δηλαδή τι έξω από το μπαρ και εγώ την κόμενα τη λέω τι ωραία που είσαι, σε πες μέσα και πέφτει να μπούμε, θέλω να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητο. Τα πέφτει ως το. Λίγα πράγματα, λίγα δεν το βλέπω. Ωραία. Λίγα πράγματα. Λοιπόν. Ο Γιαννούλης, ναι. Ο Γιαννούλης μας δικαιώνει και ο Νίκος, μας το έλεγε για τον Ατρόμητο, πολύ καλός. Αυτός ξεκίνησε σαν δεκάρι την καριέρα του στον Γερικό, τον κάναν μπακ αριστερό, ξέρει καλή μπάλα. Θα πρέπει να βελτιώσει λίγο το σωματότυπο του ψηλά και λίγο στα μαρκαρίσματα να γίνει καλύτερος. Έχει περιθώρια βελτίωσης, πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι οι δύο Έλληνες κάνουν ρόμπα το τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Είναι η MVP ο Λιμιός και ο Γιαννούλης και περιμένουμε να αναστηθεί ο ΑΚΠΟ, περιμένουμε να αναστηθεί ας πούμε ο Ζαμπά, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι να από μην... τα θέματα τα οποία πρέπει να τα, να τα δει ο ΠΑΟΚ σοβαρά. Δεν μπορεί τώρα ο Λιμιός να σου βγαίνει και ο Γιαννούλης με 200 ευρώ και οι άλλοι που έχει 10 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια. 200 ευρώ είναι λίγα, 200 χιλιάρικα. Λοιπόν, 200 χιλιάρικα, ναι. Ναι. Πάμε ναι. Να μην αδικήσουμε και τη Λάρισα. 2-1 τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που βρέθηκε να κυνηγά το σκορ από το πρώτο λεπτό. Και αυτό 3-5-5-3-2 ξεκίνησε, του τάπη ο Νίκος. Ναι. Συμμαζέψου, δεν είσαι Μπαρσελόνα. Παναθηναϊκός δεν είναι ο παλιός, το άλλαξε και βρίσκει μπελάδες. Μας τα έχει μάθει ο Νίκος αυτά. Για να ακούσουμε. Έχουμε να δούμε τις εντεκάδες από αυτό το παιχνίδι. Εδώ είναι η Λάρισα με Μόρα, Μπράλιτς και Μιχαήλ πίσω. Ο Μόρας, ναι. Ο Μόρας αν παίξει ζώνη με δύο ώρα να είναι, θα μπει με στα δίκτυα. Το βάζει με στα μικρά μέτρα λίμπερο και, διακρίνεται. Με Μπέρτο δεξιμπάκ, Ο Μπέρτος είναι, θα λες και έπια από την Καϊδάρα στο γάλα. Δυνατός, ψηλός, ενώ είναι ένα κορμί ψιθυρομαλαίος, κάνει και μεγάλες διαδρομές, παρά δεν γεγονός ότι είναι παρδίς και τα λοιπά. Ο Μπέρτος, ναι, ο οποίος μπορεί να παίξει και τρίτο στόπερ, δεξί, και να βάλεις και άλλον από εκεί. Μιλωσάλ. Έχει ωραίο Κούγιας. Ναι. Ωραίος μάγκας είναι ο Κούγιας, την μπάλα. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει που δεν μιλάμε για τον προπονητή και μιλάμε για τον Κούγια. Λοιπόν. όχι, έχουμε πει ξανά ότι είναι από τους λίγους προέδρους στη Super League που ξέρουν μπάλα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Με Μιλοσάβλεβιτ Τζεκάρη, Ντάουντα και τον Αιγύπτιο μπροστά. Τον τρελό. Ναι, ο Βάρντα, αν δεν του βάλει μυαλό και ο Κούγιας, δεν του βάλει κανένας του Βάρντα πάντως, έτσι. Ο Κούγιας, θα σου δώσω μια συμβουλή. Ο Κούγιας πρέπει να του πετάξει μια γκόμενα, καλή, μόνιμη, να την έχει όμως μόνιμη. Να τη θα του κάνεις 5 φορές σεξ, να βρει μια που της αρέσει στο σεξ. Όχι καμία παρτένα που... Να βρει μια γκόμενα
η οποία να είναι να πούμε να γουστάρει το σεξ. Mm. Να του πει ο Άρτα, πάρτονα, βάλτο στο κρεβάτι, άλλαξε το πετρέλαιο. Ναι. Και μετά θα σέρνετε. Μπράβο, Ραπτόπουλε, ωραία συμβουλή. Δεν σέρνετε, Γιάννη, δεν σέρνετε. Mm. Αυτό κάνει αυτοικανοποίηση πολύ. Δηλαδή, έχει τέτοια. Στάπιο Σαλάχ, α πούμε, ναι, είναι μέρο μια. Στάπιο Σαλάχ, κατάλαβα. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν.